Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κυρία Σπυράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους Βουτσέλες, καλημέρα σε όλους την πόλη μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Θέλω το σχόλιο σας κατά πόσον αυτή η εξέλιξη με τη Λίζα Τρας αποτελεί πλήγμα στην προοπτική της συμμετοχής περισσότερων γυναικών σε θέσεις εξουσίας. Δεν θα το έλεγα έτσι. Θα έλεγα μάλιστα ότι ενισχύει ιδιαιτέρως την επιλογή μας, την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού να ζητήσουμε αυτοδύναμη ψήφο για αυτοδύναμη Ελλάδα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, χρειάζεται η χώρα και το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου μας οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Σταθερή κυβέρνηση με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη με την κυβέρνηση Τρας ήταν ότι η οικονομική της πολιτική απερίφθη με συνοπτικές διαδικασίες από τις αγορές και αυτό δημιούργησε τεράστιο κραδασμό στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου και προφανώς στο εσωτερικό του Συντηρητικού Κόμματος. Από την άλλη πλευρά. Δεν έκαναν δηλαδή καλά τη δουλειά. Ναι. Βέβαια, αυτό. Δεν έχει φύλλο. Αυτό ανοίγει. Νομίζω ότι και άλλοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά και άνοιξαν τρίτο μνημόνιο. Αυτό, ναι, λοιπόν, εντάξει. Τι κάνεις ή δεν κάνεις για τη δουλειά. Σωστή προσέγγιση, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η ανάγνωση που λέει ότι τελικά έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι μας κυβερνάνε οι αγορές. Να σας πω κάτι. Οι οικονομίες από την ώρα που είναι παγκοσμιοποιημένες και εκτεθειμένες θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου καταρχήν να διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό και την ευημερία των πολιτών τους. Ναι. Δεν υπάρχουν άπειρα λεφτά από λεφτόδεντρα. Και το γεγονός ότι είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία μας δίνει τεράστιες δυνατότητες από το να έχουμε τη δυνατότητα του δανεισμού και έτσι της χρήσης των πολυβιβλίων για συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το γεγονός δηλαδή ότι δανείστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο mm-hmm. για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του κορονοϊού και έφτιαξε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τις αγορές τα πήρε. Ναι. Τα πήρε με βάση την αξιοπιστία της. Άρα όλη αυτή η συζήτηση έχει να κάνει με τον τρόπο που κανένας προσεγγίζει τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τα πιο άμεσα που αφορούν τις αποφάσεις που αναμένεται, που λαμβάνονται ή αναμένεται να ληφθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκής ηγεσίας. Κάνατε κι εσείς, δεν ξέρω, είχατε μία παρέμβαση προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ουσιαστικά κρούσατε πολύ έντονα τον κόδωνα του κινδύνου και την ανάγκη να τρέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ξέρω κατά πόσον δικαιωμένοι αισθάνεστε ή όχι από την εξέλιξη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες με δεδομένο το γεγονός ότι αυτή η διατύπωση, η απόφαση περί ισχυρής βούλησης για μείωση των τιμών η οποία όμως θα εξειδικευθεί στη συνέχεια από υπουργούς ενέργειας και λοιπά, μου θυμίζει λίγο αυτά που κάνουμε εδώ στο ελληνικό δημόσιο που οργανώνουμε επιτροπές και υποεπιτροπές για να συζητήσουν προβλήματα και να εισηγηθούν σε άλλες επιτροπές. Δεν είναι της κοινωνικής και επιτρέψτε μου να πω ότι το χθεσινό βραδινό που έγινε η λήψη στην πραγματικότητα τα ξημερώματα mm-hmm. είναι ένα πολύ ισχυρό σήμα προς τις αγορές για να συνδέσω την προηγούμενη συζήτηση. Ναι. Η απόφαση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομόφωνα για έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα βάζει έναν συγκεκριμένο χρονικό όριο, έναν βραχυπρόθεσμο περιορισμό στις τιμές μέχρι ότου να επεξεργαστεί η συμπληρωματική τιμή του στην αγορά φυσικού αερίου που έρχεται κυρίως από τους αγωγούς. Mm-hmm. Αυτός ο συμπληρωματικός δείκτης θα αφορά το LNG. Αλλά στο μεσοδιάστημα θα μπει ένα συγκεκριμένο όριο τιμών. Αυτό θα είναι ένα, με την ευρία έννοια πλαφών, στην πραγματικότητα θα είναι μια ανώτατη τιμή στην οποία μπορεί να αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά η απόφαση να μπει και μια ανώτατη τιμή στο φυσικό αέριο το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι δύο σημαντικά βήματα τα οποία πριν από λίγο καιρό δεν τα συζητούσαν καν. Διάφορα κρατημέρια με πρώτη τη Γερμανία και την Ολλανδία. Άρα είμαστε σε μια στιγμή που έχει γίνει βήμα. Μένει το βήμα αυτό να επεξεργαστεί τεχνικά και να υπάρξει συμφωνία στην επόμενη φάση. Πιθανώς θα χρειαστεί μια έκτακτη σύνοδος κορυφής για να επικυρώσει τα τεχνικά βήματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες, που δεν είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι και ουσία για την επόμενη φάση. Πάντως το μήνυμα είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει πια να βάλει μια ανώτατη τιμή στο φυσικό αέριο που αγοράζει προς το παρόν και να δημιουργήσει ένα συμπληρωματικό δίκτυο για το LNG.
άρα να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της αγοράς και να μην επιτρέπει τέτοιου είδους αδιαφάνεια και κερδοσκοπία στην αγορά του ΤΚΕ, που είναι η αγορά αναφοράς στην Ολλανδία. Και δεύτερον, ότι πάμε να βάλουμε ένα ανώτατο όριο τιμής πάλι στη φύση του φυσικού αερίου, που προορίζεται για την ηλεκτροδότηση, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πάντως, τα δύο είναι σημαντικά βήματα. Και είναι βήματα δεν ξέρω όμως. Που προτείνει έγκαιρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τον περασμένο Μάρτιο. Εδώ θα ήθελα τώρα μια διευκρίνηση. Μισό λεπτά. Και εδώ χρόνο, θα ήθελα. Και θέλουμε και τεχνικές επεξεργασίες. Εδώ θα ήθελα ένα περαιτέρω σχολιασμό, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον αυτό που τελικά εκφράζεται από τις εξελίξεις και από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στην πραγματικότητα αυτό που είχε εισηγηθεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι αυτό που βλέπουμε να τελικά να εφαρμόζεται, δεν ξέρω κατά πόσον είναι το πλαφόν με την έννοια που το είχε εισηγηθεί η ελληνική κυβέρνηση, που ήταν ένα πιο άμεσο βραχυπρόθεσμο πλαφόν στη χονδρική αγορά, και ενώ εδώ βλέπουμε μια πιο εξειδικευμένη μορφή για ένα μηχανισμό ουσιαστικά που θα παρακολουθεί και θα βάζει ένα κόφτη στο χρηματιστήριο ενέργειας, όπως εκφράζεται από το σημείο αναφοράς της Ολλανδίας, παρά ένα πλαφόν που ουσιαστικά βάζει ένα ταβάνι σταθερό. Ταβάνι είναι αυτό, κύριε Μουσή. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ταβάνι σταθερό τέτοιο που θα απομακρύνει τους προμηθευτές του φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα τους οδηγεί σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Είμαστε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά, είμαστε η μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πολύ ισχυρό όπλο, το οποίο είναι η πλατφόρμα για τις κοινές εθελοντικές παραγγελίες. Έχει σημασία το ότι η ενεργοποιητική πλατφόρμα, ενώ η απόφαση εκκρεμούσε από τον περασμένο Ιούνιο, mm-hmm. σήμερα στην πραγματικότητα επικυρώνεται η λειτουργία της πλατφόρμας των κοινών εθελοντικών παραγγελιών, γιατί η Ουγγαρία θέλει να αρκεί από την κοινή παραγγελία, άρα είναι εθελοντικές οι παραγγελίες, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και η ενιαία αγορά ενεργοποιείται. Κοιτάξτε, σας άκουσα με προσοχή. Εδώ έχουμε μια λέξη την οποία στην Ελλάδα την έχουμε επιβαρύνει με αρνητικό χρώμα, και είναι η λέξη συμβιβασμός. Ναι. Αυτή η απόφαση της Συνόδου Κορυφής, τα πολιτικά συμπεράσματα που είναι ένας οδικός χάρτης, είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Είναι όμως βήμα, κύριε Μουσή, και φαίνεται από την πτώση της τιμής του φυσικού αερίου από την ώρα που η Κομισιόν έβαλε στο τραπέζι το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμης επιβολής ενός, επιτρέψτε μου να πω, διαδρόμου τιμής φυσικού αερίου. Δηλαδή, από την ώρα που στείλαμε στις αγορές ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε, κύριοι, δεν θα αγοράζουμε σε όποια τιμή υπάρχει, σε όποια τιμή προσφέρετε, θα αγοράζουμε έως ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι και οι αγορές το αντελήφθησαν αυτό και η τιμή πέφτει. Η τιμή πέφτει, δηλαδή η παρέμβαση της νέας αγοράς δεν είναι καθόλου μικρή. Και αυτή είναι και η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να περιορίσουμε τις τιμές. Όταν ο καθένας κοιτάζει τα του οίκου του, όπως πήγε να το κάνει η Γερμανία και πάει να το κάνει η Γερμανία, τότε το πρόβλημα διωγγώνεται στις μικρότερες. Αυτό το πάει να το κάνει η Γερμανία είναι μια σημαντική παράμετρος, διότι καταρχήν δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει ακόμα περιθώριο αυτή η προσπάθεια επιβολής ενός μηχανισμού στον TTF να ξοκύλει σε προσαρμογή στα ζητούμενα της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι ο τρόπος με τον οποίο κάθε χώρα θα προχωρήσει και στις μέχρι τότε, μέχρι να ισχύσει αυτή η βραχυπρόθεσμη ουσιαστικά η προσπάθεια, αυτός ο βραχυπρόθεσμος μηχανισμός, μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι μηνύματα θα έχει στείλει η Γερμανία με τη δική της, την εσωτερική προσπάθεια και με τον πακτολό χρημάτων που φαίνονταν διατεθειμένη να διαθέσει. Καταρχήν να σας πω ότι το σήμα είναι πολύ ισχυρό. Το σήμα προς τις αγορές είναι πολύ ισχυρό και φάνηκε, αποτυπώνεται ότι το σήμα είναι πολύ ισχυρό και η τιμή αποκλιμακώνεται. Το ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές δείχνει ακριβώς την ισχύ της ενιαίας αγοράς. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς εδώ δουλεύουμε στη βάση κοινής απόφασης και συμβιβασμού. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τη γερμανική πλευρά, όμως στη γερμανική πλευρά ασκήθηκαν τεράστιες πιέσεις και από τη Γαλλία και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, που ζητούσαν την επιβολή του ανώτατου ορίου τιμής. Και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα υπάρξει, σας είπα και πριν, ενδεχομένως άλλη μια έκτακτη σύνοδος κορυφής, κυρίως γιατί κοιτάει η Γερμανία και από την πλευρά της θέλει να δείξει ότι έχει την εσωτερική κοινή γνώμη και στις αγορές, ότι ως παγκόσμια οικονομική δύναμη έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν μακροπρόθεσμα
διμερείς συμβόλαια παροχής ενέργειας με χαμηλές τιμές. Και ότι αυτό το προνόμιο δεν θέλουν να το εκχωρήσουν στους άλλους 25. Όμως η κατάσταση είναι τέτοια που δεν τους επιτρέπει πια να προτάσουν τα εθνικά τους συμφέροντα και τα οικονομικά τους συμφέροντα έναντι του συμφέροντος των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί είναι ακριβώς το κλειδί, γιατί ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση να χρησιμοποιηθούν και τα 230 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια που λιμνάζουν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τις χώρες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έναν μηχανισμό υποστήριξης για τη μείωση των τιμών ενέργειας. Εδώ το κρίσιμο κομμάτι είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και τα τρία, προκειμένου να διατηρηθεί συνολικά η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δηλαδή υποστήριξουν οι χώρες μόνο τους ευάλωτους καταναλωτές, στην Ελλάδα κάνουμε το καλύτερο με βάση το ΑΕΠ. Και αφήσουμε πίσω τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πρώτον, η ακρίβεια θα φτάσει τώρα σε δυσθεώρητες τιμές. Και δεύτερον, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πολλούς κόσμους από αυτούς που ενεργοποιούν τις επιχειρήσεις να βάλουν κέρδος. Ναι. Για το ευρώ, για το ευρώ ως νόμισμα, όλη αυτή η διαδικασία, τι προμηνεί, γιατί μια μεγάλη παράμετρος της κρίσης που περιλαμβάνει βέβαια μέσα όλα τα συστατικά από το ενεργειακό, από τις επιπτώσεις της μεταπανδημικής διαχείρισης των μακροπρόθεσμων συμβολέων και τον πόλεμο της Ουκρανίας και την συμπεριφορά του Πούτιν, είμαστε σε μια φάση κατά την οποία το ευρώ δέχεται μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι εκτιμήσεις για την νομισματική ισχύ του ευρώ για το επόμενο έτος δεν είναι και πολύ αισιόδοξες, δηλαδή μιλάνε για μια παρατεταμένη διολίσθηση, έστω και μικρή, του ευρώ κάτω από το, σε σταθερά κάτω από το δολάριο, και μια πιθανή άνοδο του από τα μέσα του 2023 και μετά. Όλο αυτό προφανώς έχει άμεση επίπτωση και στο εμπόριο αλλά και στις τιμές που φτάνουν στην ελληνική αγορά για τον καταναλωτή, γιατί πάρα πολλά προϊόντα είναι εισαγόμενα. Καταρχήν να σας πω ότι το ευρώ είναι το δεύτερο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο. Μιλάμε για ένα τόσο ισχυρό εργαλείο που δεν θέλω να κάνουμε καμία σύγκριση για το ενδεχόμενο να είχαμε εθνικό νόμισμα αυτή την περίοδο. Καλά, δεν ξέρω. Γιατί κανένας μπορεί να δει μπροστά του τον εφιάλτη στην πιο μαύρη μορφή του. Mm-hmm. Άρα, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς υπάρχουν πιέσεις, προφανώς υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά από την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει για να αντιστασσέψει το ενεργειακό κόστος, αυτό θα υποστηρίξει το νόμισμα. Mm-hmm. Δηλαδή, η μείωση του ενεργειακού κόστους θα υποστηρίξει και το νόμισμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό με όρους παγκόσμιους. Mm-hmm. Άρα, νομίζω πως δεν εγείρεται κανένας λόγος ανησυχίας. Νομίζω πως η παρέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα και τα μηνύματα πρέπει να φτάσουν πολύ γρήγορα. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Τα μηνύματα να φτάσουν πολύ γρήγορα. Και βέβαια, η επόμενη σύνοδος κορυφής να δώσει την ακόμα πιο ισχυρή θέληση προς τις αγορές, ότι είμαστε εδώ για να συγκαταστήσουμε τις τιμές μέσω του ελέγχου και της διαφάνειας. Είναι ένας τρόπος που θα οδηγήσει σε μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στο πρόβλημα και με τη χρήση των απομειωνάνων πόρων, όπως σας είπα. Τα 230 δισεκατομμύρια που υπάρχουν στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λιμνάζουν, είναι η στιγμή που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουν να δώσουν όθηση στις επενδύσεις. Ναι. Για παράδειγμα, θα το πω για τους ακροατές μας, ότι ήδη έχουν μεταφερθεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027 από τα έργα συνοχής, τα έργα για την υποστήριξη του Repower EU, που είναι έργα υποστήριξης της εγκατάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Mm-hmm. Δεν φτάνουν 40 δις, αλλά δείχνουν την κατεύθυνση, ότι δηλαδή πρέπει πια οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, και γιατί δουλεύουμε το νομοθετικό πλαίσιο και θα το τελειώσουμε άμεσα. Δηλαδή, πιστεύω θα έχουμε ψηφίσει και την αναβαθμισμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες μέχρι την ολομέλεια του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες. Και μιλάω και με την ιδιότητα της εισηγήτριας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκοκόμματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να σπεύσουμε και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε μεγάλα ποσά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ούτως ώστε αυτό που μας συμβαίνει τώρα να μην μας ξανασυμβεί. Να υπάρχει δηλαδή μια, επιτρέψτε μου να πω, μακροπρόθεσμη λύση
το ενεργειακό ζήτημα που αφορά την συνολική απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και ειδικά από το φυσικό αέριο. Πάντως είναι ένα θέμα με την Ευρώπη ότι πρέπει να κινείται, ότι προχωράει, προοδεύει μάλλον περισσότερο ανταποκρινόμενη σε κρίσεις παρά προλαμβάνοντας με πολιτικές έγκαιρες πριν πεινάσει δηλαδή. Δεν βλέπουμε μια Ευρώπη που μαγειρεύει πριν πεινάσει. Περιμένει να ξελιγωθεί της πείνας και μετά να δει τι θα μαγειρέψει. Το έχουμε δει, το είδαμε και με την πανδημία, το βλέπουμε τώρα και με την κρίση που ουσιαστικά ο Πούτιν μας έσπρωξε σε πολιτικές πιο επιτάχυση των πολιτικών που φέρνουν πιο κοντά τις ανανεώσιμες πηγές και τις καθιστούν πιο διαδεδομένες. Επιτρέψτε μου να πω, σκεφτείτε να μην ήμασταν όλοι μαζί. Σκεφτείτε να μην υπήρχε αυτή η δύναμη πυρός από την πλευρά της ενιαίας αγοράς. Mm-hmm. Σκεφτείτε να μην υπήρχε η δυνατότητα του κοινού δανεισμού εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σκεφτείτε να μην είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε όλοι μαζί εμβόλια και να αφινόμασταν στο έλεος των τιμών και των αγορών σε σχέση με την παραγωγή των εμβολίων την περίοδο της μεγάλης κρίσης που οι άνθρωποι φέτανα. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα γιατί βρισκόμαστε σε ένα. Σε μια μεγάλη οικογένεια με πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα τα προβλήματα που έχει. Με όσα προβλήματα έχει ένα υπεροκειάνιο το οποίο αργεί να στρίψει. Όμως είναι καλύτερα να είσαι στο υπεροκειάνιο την ώρα της καταιγίδας από το να είσαι στη βαρκούλα και να βολοδέρνει. Προφανώς. Το θέμα είναι όμως το θέμα είναι αν το υπεροκειάνιο με τον τρόπο που διοικείται, αν έχει καλό καπετάνιο. Εκεί είναι το. Εκεί καταλήγει. Οι καπετανοί είναι πολλοί, δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Είναι πολύ καπετανοί. Η συλλογική λήψη των αποφάσεων είναι πάντοτε σημαντική. Δεν περιμέναμε άλλοτε στο παρελθόν η Ελλάδα να διαδραματίσει ένα τέτοιο ρόλο και στην εξειδικευμένη πρόταση της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Είχαμε μια πολύ ισχυρή παρουσία, όχι μόνο στο πεδίο των δηλώσεων, αλλά στο πεδίο της ουσίας της διαπραγμάτευσης. Βάλαμε στο τραπέζι και το ζήτημα της αδιαφάνειας στην αγορά του TTF, στην αγορά της χοντρικής του φυσικού αερίου που έρχεται από τους αγωγούς. Και ήμασταν οι πρώτοι που το βάλαμε στο τραπέζι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός την άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Δεν τολμούσε κανένας άλλος να πει ότι το TTF διαπραγματεύονται με αδιαφάνεια. Κύριε Μωυσή, θα σας πω μόνο το εξής. Τη μέρα που έγινε το σαμποτάζ στο Nord Stream 1 και στο Nord Stream 2, το TTF ανέβηκε, η αγορά του TTF ανέβηκε 12%. Μόνο που δεν ερχόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ένα κυβικό μέτρο φυσικό αέριο, ούτε από το Nord Stream 1, γιατί τον είχε κλείσει ο Πούτιν, ούτε από το Nord Stream 2. Γιατί συνέβη να μην έχει λειτουργήσει ποτέ. Ο Nord Stream 2 ήταν γεμάτο φυσικό αέριο γιατί είχε γίνει δοκιμή. Δεν είχε φτάσει ποτέ στην Ευρώπη και στις αγορές φυσικό αέριο. Αυτό ήταν και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η αγορά του TTF είναι μια αγορά που λειτουργεί με αδιαφάνεια. Χωρίς να υπάρχει καμία πραγματική επίπτωση από το σαμποτάζ στην αγορά και στην προμήθεια του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το TTF ανέβηκε στις τιμές 12%. Δεν είναι και το πιο διαφανές πράγμα στον κόσμο αυτό. Μάλιστα. Θα ήθελα να βάλουμε λίγο και στην κουβέντα και θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις εξελίξεις ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και τα λειτουργικά και πάντα σε συνάρτηση με τη στάση της Ευρώπης. Βλέπουμε να γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση και να υπάρχει μια διάθεση από την. Προφανώς έχει αλλάξει η επιχειρηματολογία και η στάση αρκετών κρατών το τελευταίο διάστημα, κατά μόνας, και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει γίνει πιο αυστηρή έναντι της Τουρκίας. Ωστόσο, αισθάνομαι ότι απέχουμε ακόμα από την επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων στη βάση της απειλής που αποτελεί η Τουρκία για ένα κράτο ή για δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερο παραμένουμε στην πίεση προς την Τουρκία λόγω της φιλορωσικής τάσης που επιδεικνύει το τελευταίο διάστημα. Κύριε Μωυσή, οι κυρώσεις είναι το πιο βαρύ όπλο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχουν κινήσεις που αφορούν ουσιώδη παραβίαση ανεξαρτησίας και εδαφικής ακυρεότητας, όπως ακριβώς συνέβη με τη Ρωσία που έκανε την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία και κήρυξε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις είναι κάτι που υπάρχει στο τραπέζι από το Μάρτιο του 2021, όμως οι κυρώσεις αυτές ενεργοποιούνται μόνο όταν συμβεί κάτι τέτοιας κλίμακας και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιας κλίμακας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή εργαλειοποιεί ανθρώπους, οπλοποιεί ανθρώπους, τους προσβάλλει, τους χρησιμοποιεί για να πιέσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα που είναι τα ευρωτουρκικά σύνορα και επ' αυτού υπάρχει ομότιμη καταδίκη και φυσικά είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε σε όλους τους τόνους και έγινε και μια πολύ σκληρή συζήτηση.
το βράδυ της Δευτέρας στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, μόλις προχθές, για το κομμάτι της χρήσης των ανθρώπων από την Τουρκία και της τήρησης της Τουρκίας των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Γιατί, κοιτάξτε, εκεί θέλει δύο αυτό το δανκό, όπως όλα στη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τα χρήματα που έχει υποσχεθεί προς την Τουρκία και μάλιστα προς τις διεθνείς οργανώσεις που δίνουν στην Τουρκία, για να είμαι ακριβής, mm-hmm. προκειμένου να υπάρχει η περίθαλψη των προσφύγων και των μεταναστών που καταλήγουν εκεί κάτω από άθλιες συνθήκες. Θέλει την ίδια ώρα η Τουρκία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που η βασική της είναι ότι πρέπει να διατηρήσει το έδαφος της τους πρόσφυγες που φτάνουν εκεί. Άρα, ένα βασικό στοιχείο είναι ότι η Τουρκία παραβιάζει την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και χρησιμοποιεί τους ανθρώπους. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία με την ρητορική της και τις κινήσεις της επιχειρεί κάθε φορά να επιδείξει μια ισχύ η οποία είναι τελείως αντίθετη προς τις πρόνοιες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Κανενός είδους αναθεωρητισμός πια δεν χωράει στην Ευρώπη. Και αυτό το μάθαμε με τον πιο σκληρό τρόπο στην περίπτωση της Ουκρανίας. Η Τουρκία δεν έχει ακροατήριο κυρμίσει. Και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται πια όταν τουρκικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται για να σπάσουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είναι απαραίτητο δηλαδή να έχουμε αίσθηση ότι η Τουρκία βαδίζει έναν δρόμο που την απομακρύνει και από την Ευρώπη, όπως διαπιστώνει η έκθεση που από τις Κομισιόν, αλλά την απομακρύνει και από τις συμφωνίες, από τα συμφωνητέντα, τα οποία δεν τηρεί πια. Μάλιστα. Κυρία Σπυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, δεν θέλεις, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.